Φίλες και φίλοι του Alpha Sport, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Χαλκίδα, στην παραλία της Φροσιάς, σε εγκαταστάσεις του Buka Beach Club. Και με αυτό το ιδηλιακό πλάνο ξεκινά και απόψε η μετάδοσή μας, η μετάδοση της τελευταίας μέρας, του τελευταίου αγώνα του Πανελλήνιου Σιρκουί Εύγα Masters 2002, με την διεξαγωγή των ημιτελικών στους άντρες και βεβαίως του μικρού και του μεγάλου τελικού, τη διεξαγωγή του μικρού και του μεγάλου τελικού στις γυναίκες. Εδώ το δίδυμο της εθνικής μας ομάδας, Μπελιγράτης και Μιχαλόπουλος, και από την άλλη Αγγελίδης και Ξενάκης. Εδώ βλέπετε τον Μπελιγράτη με τον Μιχαλόπουλο. Παύλος Μπελιγράτης στην παρουσίαση και ο Θανάσης Μιχαλόπουλος με πολλή δουλειά εκεί στο μπλοκ μπροστά στο φιλέ συνήθως. Και από την άλλη θα δούμε τον Κώστα Αγγελίδη και τον Μάνο Ξενάκη, επίσης με θητεία στην σάλα. Αυτός είναι ο δεύτερος συντελικός. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό τους Γιάτση και Ζολοσταθιάδη, που επικράτησαν πολύ άνετα με 2-0 σετ τον Σαφ και Μαυράκη, 21-17, 21-11 στον αγώνα που προηγήθηκε. Αργότερα θα δούμε και τον μικρό τελικό των γυναικών μεταξύ των Σκουλά Χούντα και Βασιλάκη Πλαγιανάτη, ενώ τον μεγάλο τελικό μεταξύ του φαβορή Κίτου Τσιαρτσιάνη και Λάγιου Νικολού. Παύλος Μπελιγράτης, πρώτο σερβίς, ξεκίνημα στον αγώνα. Ξενάκης Αγγελίδης, ο Ξενάκης που θα πάρει την επίθεση με το μπλοκ από τον Μιχαλόπουλο, που όμως κάλυπτε την ευθεία. Το καρφί στην μικρή διαγώνιο και 1-0 για την ομάδα του Αγγελίδη και του Ξενάκη. Μάνος Ξενάκης στο σερβίς. Μπελιγράτης στην υποδοχή, θα πάρει και την επιθετική προσπάθεια με το αριστερό, κάτι που ούτως ή άλλως προσφέρει πλεονέκτημα πάνω στο φιλέ. Νίκησε το μπλοκ του Αγγελίδη, το ξαναβλέπετε. Μιχαλόπουλος και Μπελιγράτης που είχαν εξασφαλίσει από χθες την συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό, επικρατώντας με 2-0 σετ τον Μιλωνά και Πανούσου. Αγγελίδης που πλασάρει, κατεβάζει το Θανάση Μιχαλόπουλος και έτσι λοιπόν το σκορ θα γίνει 2-1. Θα πάρουν για πρώτη φορά προβάδισμα σε αυτό το πρώτο σετ. Ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση. Σε λάθος χρόνο το άλμα για το καρφί, επομένως το μπλοκ ήταν σχετικά εύκολη δουλειά. Και ο Θανάση Μιχαλόπουλος θα σερβίρει. Το σερβίς του όμως θα βρει το φιλέ, χθες έδωσε και άσου στην ομάδα. Σε ένα πάντως θεωρητικά εύκολο παιχνίδι απέναντι στους Μιλωνά και Πάνους. Καλή η υποδοχή στο δύσκολο σερβίς από τον Αγγελίδη, από τον Μπελιγράτη, που θα καρφώσει όμως έξω σε αυτή την προσπάθεια που έκανε στην ευθεία και την ξαναβλέπετε εδώ. Η μπάλα αλλάζει τροχιά από την επαφή της πάνω στο φιλέ και έτσι 3-2 ξανά για τους Αγγελίδη και Ξενάκη. Μπελιγράτης πήρε την υποδοχή και την επιθετική προσπάθεια τώρα με πλασέ στην ευθεία, μέσα, μέσα, έστω και οριακά όπως θα δείτε εδώ. Η μπάλα είναι πάνω στην κορδέλα και 3-3, ισοπαλία και πάλι σε ένα παιχνίδι που έχει αρκετό ψωμί ακόμα. Εν αντιθέση με τον προηγούμενο ημιτελικό που ήταν μια πολύ εύκολη υπόθεση για τους Γιάτση Ζολοσταθιάδη, καθώς Σαφ και Μαυράκης αντιμετώπισαν και κάποια προβλήματα στην ενοησίαση. Καλύτερα ο Μαυράκης, θα έλεγα, ενώ εδώ είναι out το καρφί από τον Μάνο Ξενάκη. Ο Μαυράκης εκνεύρισε τρόποντινά τον Σαφ με κάποιες υπερβολικές φωνές που δεν έμειναν μόνο εκεί όμως. Προχώρησαν και λίγο παραπέρα. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η ομάδα τούτη τη φορά δεν λειτουργήσε και έτσι ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ, το 21-11, ήταν μια πολύ πολύ εύκολη υπόθεση για τον Γιάτση Ζολοσταθιάδη, που θα πάνε και πιο ξεκούραστη ενδεχομένως στον τελικό που θα γίνει στις 9.30 απόψε και θα τον παρακολουθήσετε βέβαια ζωντανά από την Alpha Digital, τον Alpha Sport. Ξενάκι στο καρφί, η άμυνα από τον Μιχαλόπουλο που θα πάρει τώρα για την θετική προσπάθεια με τον μπλοκ του Αγγελίδη θα πλασάρει στην ευθεία και το σκορ θα γίνει 5-3, θα πάρουν προβάδισμα 2 πόντων. Ξαναδείτε την έξυπνη επιλογή από τον Θανάση Μιχαλόπουλο, που κλήθηκε να αποφασίσει αυτό το πλασέ βλέποντας υψωμένο το μπλοκ μπροστά του. Ένα ακόμη σερβίς στο φιλέ και 5-4 μειώνουν Αγγελίδης και Ξενάκης. Εδώ ο Μάνος Ξενάκης. Με μια αρκετά μακρά θητεία στον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να είναι από τους βασικούς παίκτες. Εξαιρετικό σερβίς πάντως από τον Μάνο Ξενάκη. Ξαναβλέπετε εδώ την προηγούμενη φάση.
Ο Μάνος Ξενάκης που έχει 820 βαθμούς και 1727,5 ευρώ στο ενεργητικό. Το δεν προσπάθησε να βγάλει την άμυνα στο καρφί στη διαγώνια από τον Μιχαλόπουλο που δίνει τον έκτο πόντο στην εθνική ομάδα. Ο Μάνος Ξενάκης που έχει μια 13η θέση στο Ρέθυμνο, ένατη στην Θεσσαλονίκη, ένατη στο Ξυλόκαστρο και μια τρίτη μαζί με τον Κώστα Αγγελίδη στην Γλυφάδα. Αγγελίδης τώρα που θα καρφώσει πολύ δυνατά στην ευθεία, ένα καρφί που δεν άφηνε κανένα περιθώριο στο μπλοκ του Μιχαλόπουλου, καθώς σηκώθηκε πολύ πιο ψηλά. Συσπήρωσε επαρκώς το σώμα του για να μπορέσει να κάνει αυτό το καρφί στην ευθεία και να ισοφαρίσει σε 6-6. Σερβίς από τον Αγγελίδη, ο Μπελιγράτης στην υποδοχή. Πλασάρει σωστά στη μικρή διαγώνη, ο Ξενάκης δεν αντελήφθη εγκαίρως στις προθέσεις του. Και έτσι η βουτιά πέβει άκαρπη. Βλέπετε εδώ ξανά το μαλακό χτύπημα με τα αριστερό από τον Παύλο Μπελιγράτη. Και 7-6. Αυτό που διακυβεύεται εδώ, θυμίζω, είναι η θέση στον μεγάλο τελικό. Αγγελίδης και Ξενάκης που από το ταμπλό των ηττημένων βρέθηκαν στον ημιτελικό επικρατώντας με 2-1 σετ το πρωί τον Νανά και Νεράντζη. 21-15-12, 21-14-16 σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Βλέπετε εδώ ξανά την προηγούμενη φάση και το 7-7 την ισοφάριση για Αγγελίδη και Ξενάκη. Ο Μάνος Ξενάκης θα πάει στο σερβίς. Με εξαιρετικό σερβίς και αρκετά καλό στις υποδοχές ο Ξενάκης. Καλή υποδοχή από τον Μπελιγράτη. Θα πλασάρει στην πίσω ζώνη, η μπάλα είναι έξω. Στην μεγάλη διαγώνιο αυτή η λόμπα. Εκεί που κάλυπτε όμως ο Ξενάκης, όπως θα δείτε εδώ, και σωστά άφησε αντιλαμβανόμενο στην τροχιά της μπάλας που ήταν προς τα έξω. 8-7 λοιπόν για Αγγελίδη Ξενάκη, εκ νέου το προβάδισμα. Και ο Ξενάκης συνεχίζει το σερβίς. Με αρκετό φάλτσο, ο Μπελιγράτης στην καλή υποδοχή. Προϋποθέσεις για σωστή επίθεση όπως και θα γίνει. Η μπάλα είναι μέσα σχεδόν στην ευθεία και έτσι η ισοπαλία 8-8. Εδώ ο Παύλος Μπελιγράτης, τον οποίο σημαδεύουν στο σερβίς. Ο Αγγελίδης με τον Ξενάκη. Βλέπετε εδώ ξανά την προηγούμενη φάση και ο Θανάσης Μιχαλόπουλος που χθες έδωσε άσου, σήμερα ξεκίνησε με λάθη, θα σερβίρει. Αγγελίδης την υποδοχή, θα πάρει και την επίθεση με τον μπλοκ του Ξενάκη να τον σταματά και να κατεβάζει την προσπάθειά του για δεύτερη φορά, δεύτερο επιτυχές μπλοκ. 9-8 για την εθνική ομάδα, βλέπετε εδώ ξανά, με αρκετές συμμετοχές σε Open του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος φέτος, με πολλές εμπειρίες κυρίως και είναι αυτό που χρειάζεται, καθώς ακόμη στους άνδρες σε παγκόσμιο επίπεδο δεν διεκδικούμε δάφνες, αλλά πάντως σίγουρα πολύ περισσότερες εμπειρίες. Να το χτύπημα από τον Κώστα Αγγελίδη, εξαιρετικό και 9-9. Εμπειρίες που πάντως μπορούν να ανεβάσουν και το ανδρικό beach volley στην Ελλάδα στην τροχιά και στο δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Δύσκολο το σερβίς στην μπροστά ζώνη. Ο Μπελιγράτης όμως αντιλαμβάνεται και κερδίζει χρόνο από το παιχνίδι της μπάλας πάνω στο φιλέ για να βγάλει αυτή την υποδοχή, να σηκώσει αρκετά ώστε να καρφώσει όπως βλέπετε εδώ. Θανάσης Μιχαλόπουλος και εκ νέου προβάδισμα 19. Ξενάκη στην υποδοχή. Συσπηρώνεται σε θέση άμυνας ο Μιχαλόπουλος. Θα σημαδέψει Μπελιγράτη που βγάζει μια δύσκολη άμυνα και πολύ καλά μάλιστα. Τώρα θα πλασάρει ο Ξενάκης. Βγάζει σχετικά εύκολα. Θα καρφώσει Μιχαλόπουλος. Εξίσου εύκολη άμυνα. Μια φάση διαρκείας, η μεγαλύτερη ως τώρα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ξενάκη. Ο Μπελιγράτης που είχε κάνει τη βουτιά, αλλά καταφέρνει με υπερένταση να σώσει. Πολύ ωραία φάση ο Ξενάκης. Ο Αγγελίδης Ξενάκης δεν θα σηκωθεί για μπλοκ ο Μιχαλόπουλος και πολύ σωστά συσπηρώνεται προς τα πίσω για να βγάλει αυτή την άμυνα και τώρα να πλασάρει στην ευθεία. Ευκαιρία για κόντρα επίθεση για την εθνική ομάδα. Ο Παύλος Μπελιγράτης το μπλοκ από τον Κώστα Αγγελίδη. Μια πραγματικά πολύ ωραία φάση με πολύ έξυπνες κινήσεις και από τους τέσσερις παίκτες που κατάφεραν να βγάλουν εντυπωσιακές και δύσκολες άμυνες. 10-10 λοιπόν. Και βεβαίως το χειροκρότημα του κόσμου εδώ στην Χαλκίδα, στην παραλία της Ρωσιάς, στο Μπούκα Beach Club. Όπου και σήμερα οι καιρικές συνθήκες ευνοούν για καλό και απρόσκοπτο, θα έλεγε κανείς, beach volley. Με λίγα σύννεφα να εμποδίζουν τον ήλιο και να διευκολύνουν τις προσπάθειες της ομάδας, ενώ εδώ Αγγελίδης καταφέρει να περάσει μετά την βουτιά την πολύ καλή αμυντική προσπάθεια του Ξενάκη, αλλά ο Μιχαλόπουλος έχει πολύ εύκολο έργο.
και δύο, και ο Ξενάκης και ο Αγγελίδης καλύπτουν την ευθεία. Αυτός θα καρφώσει τη διαγώνια και θα πάρει το πόντο. Έλεγα λοιπόν ότι τα λιγοστά σύννεφα που υπάρχουν διευκολύνουν την ομάδα που είναι τώρα, που ήταν πριν στο μέρος του γηπέδου που βρισκόντουσαν. Ενώ θα ξαναδείτε την προηγούμενη φάση, ο Αγγελίδης με τον Ξενάκη. Αυτός είναι ο καλύτερος πόντος εν τω μεταξύ, που παίχτηκε η ισοφάριση στο 10-10 δηλαδή. Με τον Βελιγράδι να έχει σώσει δύο πολύ δύσκολες φάσεις. Το Ξενάκι από την άλλη πλευρά επίσης. Αυτή είναι μία από τις πιο απλές. Στην αρχή σχεδόν της φάσης. Ο Μάνος Ξενάκης, ο Μιχαλόπουλος που βγάζει την άμυνα καθώς ο Βελιγράδι συσπυρώθηκε σε θέση άμυνας. Με τη σειρά του προτίμησε την διαγώνη ο Ξενάκης. Που εδώ θα βγάλει άλλη μια πολύ δύσκολη άμυνα και ο Αγγελίδης θα περάσει. Ο Βελιγράδης μολονότι εθνιδιάστηκε από το άπλωμα του χεριού του Μιχαλόπουλου, κατάφερε να βγάλει. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να σηκώνεσαι όταν είσαι σε καθοδική πορεία στην άμμο για να βγάζεις τέτοιες άμυνες. Έχει πολύ ακόμη, έχει ψωμί ακόμη αυτή η φάση. Επαναλαμβάνω, είναι ισοφάρηση, είναι το 10-10 αυτό. Εδώ πια πλησιάζει προς το τέλος με τον Παύλο Μπελιγράτη να καρφώνει και το μπλοκ μέσα από τον Κώστα Αγγελίδη. 11-10 προηγούνται Μιχαλόπουλος και Μπελιγράτης. Ξενάκης με το μπλοκ να μην είναι σε καλή θέση από τον Μιχαλόπουλο. Ο Παύλος Μπελιγράτης θα πάρει την επιθετική προσπάθεια. Είναι πόντος, έτσι όπως είναι ο διαιτητής τουλάχιστον, για Ξενάκη και Αγγελίδη. Θα ξαναδείτε εδώ την προηγούμενη φάση. 11-11 πάντως η ισοφάριση. Η μπάλα έφυγε λίγο out. Ισοπαλία λοιπόν 11-11 σε αυτό το πρώτο σετ που έχει τις προδιαγραφές του ντέρμπι. Ξαναβλέπετε εσείς εδώ την προηγούμενη φάση. Η μπάλα ήταν out. Μπελιγράτης που πλασάρει στην ευθεία τώρα και 12-11. Εκ νέου προβάδισμα για την εθνική ομάδα. Ένα ζευγάρι εθνικής ομάδας στους άντρες, εν αντιθέση με τις γυναίκες εκεί που έχουν την Σφυρί και την Καραντάσκιου. Το ένα ζευγάρι, Κουτρουμανίδη Νικολαίδη το άλλο, που βρίσκονται στο εξωτερικό για υποχρεώσεις Open του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, του ένατου κατά σειρά. Υπάρχει διπλή παλιά από τον Κώστα Αγγελίδη και 13-11 παίρνουν προβάδισμα δύο πόντων ο Μιχαλόπουλος με τον Πελιγράτη. Και βεβαίως για τις γυναίκες ο σκοπός είναι ιερός, ενώ ξαναβλέπετε εδώ την διπλή παλιά και η σωστή απόφαση από τον διαιτητή. Ξενάκης στην υποδοχή, Αγγελίδης, Ξενάκης με τον μπλοκ του Μιχαλόπουλου θα πλασάρει σωστά, καθώς και το άλμα του ήταν σωστό χρόνο και η υποδοχή ήταν καλή. Βλέπετε εδώ και πάλι αυτό το πολύ ωραίο πέρασμα και 13-12 είναι πάντα μέσα στο σετ. Ξενάκης και Αγγελίδης. Ο Μάνος Ξενάκης έρθει. Μπελιγράτη στην εύκολη και καλή υποδοχή. Η πάσα όμως είναι πολύ κοντά στο φιλέ, θα καταφέρει να πλασάρει και να πάρει αυτό το πόντο. Δείτε εδώ ξανά. Αυτή την πάσα τον έβγαλε πάρα πολύ κοντά στο φιλέ, αλλά κατάφερε να πλασάρει σωστά, καθώς τη μικρή διαγώνη δεν κάλυπτε κανείς. Και 14-12. Ένα σταθερό προβάδισμα δύο πόντων μετά το 12. Από Μιχαλόπουλο και Μπελιγράτη, Ξενάκης, Αγγελίδης, γυρίζει προς τα πίσω ο Μιχαλόπουλος, προσπαθεί να πλασάρει ο Ξενάκης, αλλά η μπάλα θα χτυπήσει πολύ χαμηλά, σχεδόν στον καρπό του χεριού του, με αποτέλεσμα αυτή η παλιά, αυτό το πέρασμα να καταλήξει στο φιλέ. 15-12 λοιπόν και αρχίζουν να ξεκολλούν στο σκορ ο Μπελιγράτης με τον Μιχαλόπουλο, κάτι που έκαναν και χθες σχεδόν στο ίδιο χρονικό σημείο. Αγγελίδης και Ξενάκης που είχαν νικήσει την Παρασκευή και τους Σαφ Μαυράκη με 2-0 σετ. Σαφ και Μαυράκης, μια ομάδα που φαίνεται ότι της λείπει πολύ η χημεία, με ευθύνη βεβαίως του Τάχη Μαυράκη. Εξαιρετική βουτιά και άλλη μια φοβερή άμυνα από τον Παύλο Μπελιγράδη. Ένας πολύ δύσκολος πόντος που πανηγυρίζεται δικαίως με αυτόν τον τρόπο από τον Παύλο Μπελιγράδη. 16-12 λοιπόν. Θα ξαναδείτε εδώ το πλασέ, ο Μπελιγράτης που αντιλαμβάνεται την πορεία της μπάλας βγάζει την άμυνα και μεταξύ Αγγελίδη και Ξενάκη το πέρασμα από το Θανάση Μιχαλόπουλο. Πολύ δυνατά ο Μπελιγράτης, ο Ξενάκης βγάζει την άμυνα. Εδώ πάλι ο Μπελιγράτης με το πολύ δυνατό χτύπημα, ο Μάνος Ξενάκης που αντιδρά σωστά. Δείτε εδώ ξανά,
Ξενάκης που με τις γροθιές θέλει την μπάλα μέσα, πεντακάθαρα. Και 16-14, Αγγελίδης, στην μπροστά ζώνη. Δύσκολη υποδοχή από τον Πελιγράτη. Που βγαίνει με τον Αγγελίδη μπροστά στο φιλέο, ο Αγγελίδης αρκετά ψηλότερος. Κόντρα επίθεση λοιπόν με τον Μιχαλόπουλο τώρα που θα πλασάρει, θα δώσει αρκετό φάλτο στην μπάλα για να καταλήξει πολύ κοντά στο φιλέ στη διαγώνιο και 17-14 από τις φάσεις που η αντίπαλη ομάδα είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλει αμυντικό. Όσο και αν προσπαθούσε ο Μάνος Ξενάκης. Μπελγράτης που σερβίρει. Ξενάκης στην καλή υποδοχή. Παίρνει την επίθεση, δεν είναι σε σωστή θέση για μπλοκ, ούτως ή άλλως ήταν πολύ πίσω ο Ξενάκης και είχε πολλές επιλογές. Στο καρφί του, βλέπετε εδώ και πάλι, παρά την προσπάθεια του Μιχαλόπουλου να σηκωθεί. 17-15. Ένα πολύ καλό πρώτο σετ παρακολουθούμε με ωραίες φάσεις. Με καμιά από τις δύο ομάδες να παίρνει πολύ μεγάλο προβάδισμα ή εν πάση περιπτώσει να θεωρεί ότι έχει στο τσεπάκι την κατάκτηση του πρώτου σετ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κυλήσει έτσι και το δεύτερο, καθώς ο Μπελιγράτης και ο Μιχαλόπουλος είναι κατά πολύ πιο έμπειροι και με αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι τους. Δύσκολη υποδοχή από τον Παύλο Μπελιγράτη. Πλασάρι στη μικρή διαγώνη. Ο Ξενάκης βγάζει αυτή την άμυνα και η μπάλα φεύγει έξω στο πλασέ του Αγγελίδη. Δεν ξέρω αν κάπου ζητούν διπλή παλιά ο Αγγελίδης με τον Ξενάκη. Θα ξαναδείτε την προηγούμενη προσπάθεια. Ίσως την υποδοχή του Παύλου Μπελιγράτη κάτι να ζήτησαν. Εδώ πάντως η μπάλα φεύγει έξω σε αυτό το πέρασμα. Πεντακάθαρα και 18-15. Θανάσης Μιχαλόπουλος που θα σερβίρει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και εδώ είναι η θέση που θα καλύψει ο Μιχαλόπουλος έτσι όπως την δείχνει ο Παύλος Μπελιγράτης που δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. Αγγελίδης θα κάνει ένα πολύ δυνατό χτύπημα, δείτε το εδώ ξανά και 18-16. Πολύ πιο ψηλά από το μπλοκ του Θανάσης Μιχαλόπουλου. Αγγελίδης με μακρά θητεία επίσης στην ΑΕΚ. Στα καλά της πάντως. Υπάρχει φιλέ από τον Αγγελίδη πολύ σωστά από τους διαιτητές και 19-16 για Μπελιγράτη Μιχαλόπουλο που είναι σαφώς πιο κοντά στην κατάκτηση αυτού του πρώτου σετ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι. Αν και όταν Μπελιγράτης και Μιχαλόπουλος παίρνουν διαφορά υπέρ τους, είναι πολύ δύσκολο να την χάσουν. Επαναλαμβάνω, είναι ένα βασικό συστατικό που λέγεται εμπειρία, ενώ ξαναβλέπετε εδώ το προηγούμενο πέρασμα. Και αυτή την έχουν αναμφισβήτητα ο Μπελιγράτης με τον Μιχαλόπουλο. Μια πολύ πιο δεμένη ομάδα, διπλή παλιά, για δεύτερη φορά από τον Κώστα Αγγελίδη. Και νομίζω ότι και αυτή τη φορά είναι εξίσου καθαρό. Ναι, βεβαίως. Το βύθισμα και εκεί ακριβώς η διπλή παλιά, όπως την υποδεικνύει ο διαιτητής. Ο Μάνος Ξενάκης διαμαρτύρεται, τον βλέπετε. 20-16 πάντως έχουν φτάσει σε set ball ο Μπελιγράτης με τον Μιχαλόπουλο. Και όταν ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το σερβίς του Παύλου Μπελιγράτη. Ξενάκης στην υποδοχή. Αγγελίδης, ο Ξενάκης με τον μπλοκ του Μιχαλόπουλου να είναι μεν σε σωστή θέση, αλλά ο Αγγελίδης κάνει ένα πολύ δυνατό χτύπημα, έχοντας μαζέψει και αρκετή ενέργεια από την προηγούμενη φάση, στην οποία διαμαρτυρήθηκε εντονότατα. Μερικές φορές η διαμαρτυρία βγαίνει και σε καλό. Όταν την ενέργεια την διοχετεύει σωστά και τον νεύρο ενδεχομένως και τον θυμό, είναι αυτές οι λεπτές ψυχολογικές ισορροπίες που υπάρχουν σε τέτοια αθλήματα όπως είναι το beach volley. Αλλά εδώ σημαδεύει φιλέ και με 21-17 θα τελειώσει το πρώτο σετ για τους Μιχαλόπουλο Μπελιγράτη. 21-17 λοιπόν για την εθνική ομάδα που απριόρι είχε το ρόλο του φαβορί και ένας λόγος παραπάνω τώρα που τελειώνει το πρώτο σετ υπέρ της, καθώς είναι δεδομένο ότι σε έναν αγώνα πανελλήνιου πρωταθλήματος η ομάδα που κατακτά το πρώτο σετ έχει το προβάδισμα. Τα κορίτσια της Εύγα ξανά στον αγωνιστικό χώρο, όπως κάθε ανάπαυλα, που αποτελεί έτσι μια πηγή δροσιάς για τον κόσμο, που σήμερα είναι αρκετά περισσότερος σε σχέση με χθες και φαντάζομαι ότι καθώς ο ήλιος θα δει, η προσέλευση θα αυξηθεί για τους τελικούς των ανδρών και των γυναικών. Να θυμίσω ότι στους άνδρες κατά τη συμμετοχή στο τελικό έχουν ήδη εξασφαλίσει η Γιάτσης και Ζώνος Σταφιάδης.
Γιάτση και Ζόλου Σταφιάδης που βρίσκονται στην δεύτερη θέση της κατάταξης, έχοντας πάρει μια πέμπτη θέση στο Ρέθυμνο, μια ένατη στη Θεσσαλονίκη, μια 13η στο Ξυλόκαστρο και την τρίτη, την καλύτερη ως τώρα δηλαδή που έχουν κατακτήσει στην Γλυφάδα για σύνολο βαθμών 1012 και χρηματικού επάγγελου 3.400 ευρώ. Από την άλλη, στις γυναίκες, οι ημιτελικοί έγιναν πρωί και μεσημέρι. Κίτσου Τσιαρτσιάνη επικράτησαν με 2-0 σετ τον Σκουλά Χούντα 21-10-21-19, πολύ εύκολα. Και η έκπληξη από το ταμπλό των ηττημένων, Λάγιου και Νικολού, επικράτησαν με 2-0 σετ τον Βασιλάκη και Πλαγιανάκου, που με τη σειρά τους είχαν κάνει και αυτές χθες την μεγάλη έκπληξη, αφήνοντας εκτός της Σκουλά και Χούντα. Είχαν νικήσει με 2-1. Τελικός λοιπόν Κίτσου Τσιατσιάνη, Λάγιου Νικολού και ο μικρός τελικός νωρίτερα στις 6.30 Σκουλά Χούντα, Βασιλάκη Πλαγιανάκου. Τα highlights από το πρώτο σετ που θυμίζω για όσοι συντονιστήκατε τώρα 21-17 για Μιχαλόπουλο Μπελιγράδη. 2-1 λοιπόν για Αγγελίδη Ξενάκη. Και ο Κώστας Αγγελίδης στην μπροστά ζώνη, Μπελιγράδη άνετα και χωρίς μπλοκ, χωρίς αμυντική κάλυψη ουσιαστικά από τον Ξενάκη. Ο Μιχαλόπουλος θα πάρει αυτόν τον πόντο και θα ισοφαρίσει 2-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Του δεύτερου ημιτελικού των άνδρων. Ξενάκης, Αγγελίδης, καλές προϋποθέσεις για τον Ξενάκη που είναι αρκετά πίσω, έχει πολλές επιλογές, αλλά το πλασέ του θα βρει το φιλέ, δεν θα το περάσει. Γιατί εδώ ξανά. Δεν είχε την απαιτούμενη τύχη για να περάσει μπάλα και ο Παύλος Μπελιγράτης του σέβης. Ξενάκης στην υποδοχή. Έχουν καλή υποδοχή, δεν την εκμεταλλεύονται στο τελείωμα, όμως ούτε και εδώ που ο Ξενάκης θα επιλέξει ένα καρφί που πήγαινε προς τη διαγώνη, την οποία κάλυπτε όμως ο Θανάσης Μιχαλόπουλος. Παίρνει τον πόντο. Βλέπετε εδώ ξανά ο Μιχαλόπουλος που ούτως ή άλλως είναι ένας από τους καλύτερους μπλοκέρ των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Ξενάκης, Αγγελίδης, Ξενάκης και πάλι με τον Μιχαλόπουλο, αυτή τη φορά όμως θα σμαδέψει σωστά ο Ξενάκης και 4-3 μειώνουν στο πόντο ο Ξενάκης με τον Αγγελίδη. 7 αθροιστικά οι πόντοι, επομένως αλλαγή τερέν. Επαναλαμβάνω, οι καιρικές συνθήκες δεν θα έλεγα ότι προβληματίζουν κάποια από τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει ήλιος, υπάρχουν κάποια σύννεφα που καλύπτουν τον ήλιο και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην πλευρά του τερέν που είναι τώρα ο Μπελιγράδης με τον Μιχαλόπουλο. Ο Παύλος Μπελιγράδης που σημαδεύει σωστά ευθεία και 5-3. Βλέπετε ξανά αυτό το μαλακό χτύπημα. 2-3 φάσεις διαρκείας, χωρίς πάντως πολύ δύναμη, περισσότερο με τακτική από τις δύο ομάδες. Εξάλλου πρέπει να υπάρχει και συντήρηση δυνάμεων το βράδυ στις 9.30 ο τελικός των ανδρών. Άλλο ένα μπλοκ από τον Μιχαλόπουλο που δίνει και συνέχεια. Περνάει ο Μπελιγράτης και βεβαίως όσο απλά ο Μάνος Ξενάκης. Καθώς η προσπάθεια του Μπελιγράτη δεν είχε αρκετή δύναμη, ο Ξενάκης τον αντιμετωπίζει και στέλνει την μπάλα στον κενό χώρο, στο απέναντι τέρεν. Η εξαιρετική προσπάθεια από τον Θανάση Μιχαλόπουλο και από εκεί πέρα βεβαίως τα πράγματα είναι εύκολα για τον Μάνο Ξενάκη. 5-4 Μπελιγράτης και Μιχαλόπουλος προηγούνται. Στη διαγώνη ο Μπελιγράτης καλύπτει, ο Αγγελίδης βγάζει την άμυνα. Παίρνει τώρα και την επίθεση. Μπελιγράτης με τη σειρά του απαντά. Πολύ κοντά στο φιλέ με τον Ξενάκη να απλώνει το χέρι μπροστά. Ο Αγγελίδης βγάζει την άμυνα και τώρα παίρνει επιθετική προσπάθεια. Μιχαλόπουλος και πάλι ωραία φάση. Θανάση Μιχαλόπουλος πλασάρει στην πίσω ζώνη. Ο Αγγελίδης κάνει λάθος, θα μπορούσε να και βγάλει καλύτερα. Ο Ξενάκης πάντως σώζει και περνάει ο Αγγελίδης με τη βοήθεια του φιλέ. Ο Μπελιγράτης δεν μπορεί να δώσει συνέχεια. Ο Θανάση Μιχαλόπουλος άλλη μια πολύ ωραία φάση που και πάλι βρίσκει πρωταγωνιστή τον Κώστα Αγγελίδη, αλλά κυρίως τον Μάνο Ξενάκη που κάλυψε στην τελευταία βαλιά το δικό του λάθος. Βλέπετε εδώ ακριβώς πώς γυρίζει. Αυτή η φάση πάντως έκανε το 5-5. Μία από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη του αγώνα. Μιχαλόπουλος αποφασίζει να περάσει με τη μία, άγνωστο γιατί. Αγγελίδης μπλοκ από τον Μιχαλόπουλο, διορθώνει το δικό του λάθος. 6-5. Ωραίες φάσεις, ωραίος αγώνας. Αγγελίδης και Ξενάκης παίζουν στα ίσια το ζευγάρι της εθνικής ομάδας. Με πολύ περισσότερες εμπειρίες και σαφώς πιο δεμένη ομάδα. Μια ομάδα με το βλέμμα βεβαίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Πολύ κοντά στο φιλέ ο Μάνος Ξενάκης. Υπάρχει σφάλμα του Ξενάκη πάνω στο φιλέ. Θα το ξαναδείτε.
Σίγουρο στο χέρι του εξάλλου ο Μάνος. Το βλέπετε και πάλι. Και 7-5. Μπελιγράτης. Ξενάκης στην υποδοχή. Αγγελίδης, Ξενάκης με τον μπλοκ του Μιχαλόπουλου. Θα καρφώσει πολύ δυνατά και μια πολύ γρήγορη εκτέλεση στο πρώτο στην ευθεία. 7-6 λοιπόν. Μειώνουν. Το βλέπετε ξανά. Μάνος Ξενάκης με εξαιρετικά δύσκολες άμυνες. Ο Κώστας Αγγελίδης δεν έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες του μπλοκ. Για να δούμε θα το κάνει τώρα με αντίπαλο τον Μπελιγράτη που πλασάρει ακόμη μια φορά. Και σωστά επιλέγει την τεχνική από τη δύναμη για να σημαδέψει μικρή διαγώνιο. Είναι εδώ ξανά, δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή θέση μετά από την προβληματική, την πολύ υποδοχή. Για να γίνει το σκορ 8-6 πάντως. Παύλος Μπελιγράτης και Θανάσης Μιχαλόπουλος που με την συμμετοχή τους σε τουρνουά του εξωτερικού και σε αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος έχουν μείνει πίσω ως προς το Πανελλήνιο. Πολύ δυνατά από τον Μάνο Ξενάκη. 8-7 μειώνουν. Μιχαλόπουλος και Μπελιγράτης που πήραν την τρίτη θέση στο πρώτο μάστερ αυτό του Ρεθύμνου. Γκαβρίλοφ τον Τόροφ είχαν κυριαρχήσει εκεί. Βεβαίως στον τελευταίο αγώνα δεν μπορούν να συμμετάσχουν ξένοι καθώς δεν μπορούν να κηρυχθούν προαθλητές Ελλάδος. Το πλασέ από τον Μπελιγράτη και 9-7. Δεν είχαν συμμετάσχει στο δεύτερο μάστερ της Θεσσαλονίκης. Τρίτη θέση και στο Ξυλόκαστρο. Ενώ δεν έπαιξαν και στο τέταρτο μάστερ αυτό της Γλυφάδας. Αγγελίδης με τον Μιχαλόπουλο θα σηκωθεί πολύ πιο ψηλά από τον μπλοκ και σε πιο σωστό χρόνο για να μειώσει 9-8. Το βλέπετε εδώ ξανά. Και ο Μάνος Ξενάκης θα σερβίρει. Μιχαλόπουλος πολύ καλή υποδοχή. Σε ένα δύσκολο σερβίς. Πλασάρι. Δεν μπορεί να τρέξει ο Μάνος Ξενάκης και οι δυνάμεις σιγά σιγά βέβαια είναι λογικό να αρχίσουν να εγκαταλείπουν τους αθλητές, ιδιαιτέρως την ομάδα των Outsider, του Ξενάκη και του Αγγελίδη δηλαδή, που έχουν υπερβάλει αυτόν για να παρακολουθήσουν έτσι το παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Εδώ ο Θανάσης Μιχαλόπουλος εξακολουθεί να στελεχώνει την εθνική ομάδα. Τη συνδρομή του Παύλου Μπελιγράτη και αυτό θα είναι το δίδυμο που θα φτάσει ως το 2004. 11-8, εδώ ο Παύλος Μπελιγράτης και ξαναδείτε την προσπάθεια στο φιλέ όμως από τον Μάνο Ξενάκη. Υπάρχει time out στο 11-8. Μπελιγράτης και Μιχαλόπουλος προηγούνται απευθείας μετά το Alpha Digital του Alpha Sport. Είναι ο ημιτελικός ενώ θα ξαναδείτε εδώ τον καλύτερο πόσιας στην Χαλκίδα. Εγκαραστάς που θα μείνουν και στην συνέχεια, δεν είναι προκάτ κατασκευές δηλαδή, όπως είχαμε δει στην Ρόδο, στην πλατεία του Δημαρχείου και στην Θεσσαλονίκη. Μάνος Ξενάκης, που παίρνει αυτό το πόντο και μειώνει σε 11-9. Σερβίρει ο Κώστας Αγγελίδης. Επιμένει στην μπροστά ζώνη, δημιουργεί προβλήματα αυτή τη φορά σε Μπελιγράτη και Μιχαλόπουλο. Ο Μιχαλόπουλος προσπάθησε, βρήκε δοκάρι και ο Παύλος συνέχεια δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια. 11-10 λοιπόν και στους 21 πόντους τεχνικό time out. Ξαναβλέπετε εδώ, βρίσκει δοκάρι ο Μιχαλόπουλος. Ο Μπελιγράτη προσπαθεί να γυρίσει. Αλλά ματέως, σε πάση περιπτώσει, μια θεαματική φάση. Ούτως ή άλλως, το beach volley ως επιτοπλίστων θέαμα είναι. Ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για αγώνα ανδρών και εάν είχατε την τύχη ή αν έχετε στο μέλλον να παρακολουθήσετε ένα αγώνα ξένων ομάδων τότε θα αντιληφθείτε την τεράστια διαφορά, την ταχύτητα, τη δύναμη, τη διάρκεια στις φάσεις. Επίπεδο στο οποίο φιλοδοξούμε και θαρώ πως τα μηνύματα είναι θετικά και μπορούμε να το κάνουμε, να φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Πάντως το beach volley είναι πραγματικά θεαματικότατο στο εξωτερικό. Όπως και αυτό που παρακολουθείτε τώρα εξάλλου από τα κορίτσια της ΣΕΒΓΑ, Ελληνίδες όλες τους. Στη Ρόδο είδαμε πιο λάθη με ρυθμούς από Ισπανίδες, εδώ
προτιμούμε το ελληνικό προϊόν και καλά κάνουμε. Εδώ ο Κώστας Αγγελίδης. Μπελιγράτη στην υποδοχή. Θα πάρει και την επίθεση με τον μπλοκ του Ξενάκη να μην τον προβληματίζει, αλλά πάντως ο Αγγελίδης βγάζει άνετα την άμυνα, όπως θα κάνει και ο Μπελιγράτης πάνω στο φιλέ. Η τροχιά της μπάλας ήταν προς τα έξω. Και η ισοφάριση στο δεύτερο σετ. 11-11. Ξενάκης και Αγγελίδης κρατάνε γερά. Βλέπετε εδώ και πάλι την άμυνα αυτή από τον Παύλο Μπελιγράτη που έφυγε out. Και πάλι με τον Ξενάκη ο Παύλος στο μπλοκ θα σημαδέψει διαγώνιο με πολύ δύναμη αυτή τη φορά όμως. Και ο Αγγελίδης δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. Πιστέψτε με στο εξωτερικό, αυτή η άμυνα θα έβγαινε πολύ εύκολα. Και ο Παύλος Μπελιγράτης συνεχίζει. Ξενάκης, Αγγελίδης, Ξενάκης, η μπάλα είναι μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο πλασέ. Και βεβαίως ουδής κακίζει αυτά τα παιδιά, καθώς η απασχόληση τους δεν είναι full time στην άμμο, όπως γίνεται στο εξωτερικό, όπως γίνεται στην Αμερική, στην Αυστραλία και όχι μόνο, στη Βραζιλία. Σε χώρες που κυριαρχούν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και στα Open του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Μπελιγράδης που προτιμά να πλασάρει, ο Ξενάκης, καθώς η φάση αυτή έχει επαναληφθεί 4-5 φορές, καταλαβαίνει ότι πάει προς τη μικρή διαγώνιο. Η προσπάθεια του Παύλου Μπελιγράδη τρέχει, αλλά δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στη φάση. 13-12 λοιπόν για Μπελιγράδη και Μιχαλόπουλο. Το βλέπετε ξανά. Θανάσης Μιχαλόπουλος και Παύλος Μπελιγράδης αφιερωμένοι στην άμμο. Μιχαλόπουλος στο σερβίς, Ξενάκης δεν προβληματίζεται, θα πάρει και την επίθεση, θα πλασάρει μικρή διαγωνίως 13-13. Από εδώ και πέρα το παιχνίδι βεβαίως είναι ντέρμπι. Το βλέπετε ξανά, αυτό το πολύ ωραία πλάσε. Ισοπαλία για δεύτερη φορά στο δεύτερο σετ. Μπελιγράτης και Μιχαλόπουλος προηγούνται με 1-0. Παύλος Μπελιγράτης θα δεχθεί τον μπλοκ από τον Μάνο Ξενάκη. Οι δύο σχεδόν ισοϊψείς παίκτες, με αμυντικά καθήκοντα ως επιτοπλίστων, εκεί που είναι το μεγάλο μυστικό του beach volley ούτως ή άλλως. Γιατί καλώς κακώς όλα από την άμυνα ξεκινούν. Είναι πιο βασική ακόμα και από τον μπλοκ ενδεχομένως, στο beach. Μπελιγράτης και πάλι με τον Ξενάκη, έχει αλλάξει τακτική, Ξενάκη και Αγγελίδη, και φαίνεται ότι αποδίδει, καθώς τώρα παίρνουν προβάδισμα 2 πόντων, 15-13, σημαδεύοντας τον Παύλο Μπελιγράτη στην υποδοχή και με τον Μάνο Ξενάκη να έχει βγάλει το μπλοκ εδώ. 15-13, δύο πόντοι λοιπόν της διαφοράς για Ξενάκη και Αγγελίδη που κάνουν το παν για να στριμώξουν όσο μπορούν περισσότερο το δίδυμο της εθνικής ομάδας. Αγγελίδη στο σερβίς. Μπελιγράτης που θα πάρει την επίθεση με τον μπλοκ από τον Ξενάκη. Ο Αγγελίδης καλύπτει τη διαγώνιο και βγάζει την άμυνα και τον μπλοκ από τον Θανάση Μιχαλόπουλο. Εδώ είναι η λύση για την εθνική ομάδα. Μιχαλόπουλος που χθες είχε πάρει 4 πόντους από μπλοκ στη νίκη επί των Μιλωνά και Πανούσου με 2-0 σετ, 21-18, 21-14 σε 41 λεπτά. Το καρφί που στέλνει την μπάλα πάνω στο φιλέ, σπάει την τροχιά της, μπερδεύει τον Μπελιγράτη με τον Μιχαλόπουλο, 16-14 ξανά στο συν 2. Ο Ξενάκης με τον Αγγελίδη. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί η ίδια τακτική στο σερβίς, Μάνος Ξενάκης. Μιχαλόπουλος με τον Αγγελίδη τώρα μπροστά στο φιλέ, αλλά πολύ γρήγορη εκτέλεση πριν ο Κώστας Αγγελίδης προλάβει να υψώσει σωστά το τείχος μπροστά του για να μειώσουν ξανά ο Μιχαλόπουλος και Μιχαλόπουλος στον πόντο 16-15. Και ο Θανάσης Μιχαλόπουλος που θα σερβίρει. Ξενάκης Αγγελίδης. Ξενάκης που πλασάρει στη μικρή διαγώνιο, η μπάλα είναι μέσα. Ο Μπελιγράτης δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα πιστεύοντας ότι φεύγει εκτός των ορίων, αλλά τελικά ήταν πόντος. Εδώ ο Μάνος Ξενάκης. 17-15 διατηρούν το συν 2.
Ο Μάνος με τον Κώστα, εδώ ένα σερβίς στην μπροστά ζώνη. Καλή άμυνα υποδοχή από τον Παύλο Μπελιγράδη που τώρα θα πλασάρει στην πίσω ζώνη και θα πάρει τον πόντο 17-16. Το βλέπετε και πάλι. Το μπλοκ ουσιαστικά κάλυπτε διαγώνιο. Η επιλογή για το πλασέ στην ευθεία είναι πολύ σωστή. Ήρθε και ο πόντος. Ξενάκης που πλασάρει. Πολύ ωραίο χτύπημα. Και 18-16. Διατηρείτε το συνδύο, δείτε το ξανά. Ένα χτύπημα σχεδόν με την πλευρά του χεριού στον αντίχειρα. Μπελιγράτης. Μιχαλόπουλος, ο Μπελιγράτης θα πάρει την επίθεση. Συσπυρώνεται προς τα πίσω, προς τη διαγώνιο. Πολύ σωστά ο Αγγελίδης, διαβάζει την φάση. Θα πλασάρει τώρα. Ο Παύλος προσπαθεί για την άμυνα. 19-16 συν 3 για Αγγελίδη και Ξενάκη που είναι πολύ κοντά στην ισοφάριση. Είναι πολύ κοντά στο να ισοφαρίσουν σε 1-1, κάτι που βεβαίως θα δημιουργήσει πλέον προβλήματα στην εθνική ομάδα. Με δεδομένο ότι Γιάτσης και Ζολοσταθιάδης νωρίτερα πέρασαν ένα πολύ εύκολο ημιτελικό απέναντι στους ΣΑΦ και Μαυράκη, τον οποίο καθάρισαν άνετα με 21-17, 21-11, παίζοντας ίσως και λιγότερο από μισή ώρα. 22 λεπτά. Ξενάκης. Υποδοχή από τον Μπελιγράτη που παίρνει την επίθεση, αλλοιώνει την προσπάθειά του ο Αγγελίδης, αλλά ο Μιχαλόπουλος βγάζει μια πολύ ωραία άμυνα, καρφώνει, κόντρα επίθεση για τον Μάνο Ξενάκη. Στη θέση άμυνας και οι δύο, ο Μπελιγράτης θα την βγάλει. Αγγελίδης το μπλοκ και την δεύτερη προσπάθεια, Μπελιγράτης την άμυνα και θα τελειώσει πάνω στο φιλέ, όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου, ο Κώστας Αγγελίδης. Ο Κώστας Αγγελίδης που παίρνει αυτό τον πόντο λοιπόν και 20-16 φτάνουν σε set ball. Αγγελίδης και Ξενάκης δημιουργώντας ουσιαστικά την έκπληξη, καθώς έτσι όπως διεφάνει από το πρώτο set το 21-17 θα έδινε το ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά φαίνεται ότι χαλάρωσαν πολύ οι Μιχαλόπουλος και οι Μπελιγράτης. Και έτσι τώρα βρίσκονται ουσιαστικά πρώτης ισοφάρισης, καθώς είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουν σε 4 μπάλες για να ισοφαρίσουν. 4 ευκαιρίες για Ξενάκη και Αγγελίδη, εδώ θα ξαναδείτε μία από τις τελευταίες φάσεις, το τελευταίο πόντο. Μπελιγράτης που καρφώνει, το μπλοκ αλλοιώνει από τον Αγγελίδη, ο Ξενάκης δίνει συνέχεια καλύπτοντας την ευθεία, θα πλασάρει ο Αγγελίδης, ο Μιχαλόπουλος βγάζει μία δύσκολη άμυνα. Καρφώνει, κόντρα επίθεση εδώ με τον Μάνο Ξενάκη. Ο Πάνος Μπελιγράτης βγάζει για ακόμη μια φορά, θα πλασάρει και πάλι θα τον αντιμετωπίσει ο Αγγελίδης. Με δεύτερη προσπάθεια θα δώσει στον Ξενάκη και ο Αγγελίδης πια μετά την άμυνα του Μπελιγράτη που έδωσε κατευθείαν επίθεση πάνω στο βιλέ, θα πάρει τον 20ο πόντο και θα φτάσει στο set ball. Για να δούμε. Στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο πιτσιβόλαιο ποτέ μιλες ποτέ, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο για Μπελιγράτη και Μιχαλόπουλο τώρα να ανατρέψουν την εικόνα αυτού του σετ. Θα έχουν 4 ευκαιρίες για σετ μπολ ο Ξενάκης με τον Αγγελίδη. Την πρώτη τη χάνουν με το πολύ καλό χτύπημα του Παύλου Μπελιγράτη στη μεγάλη διαγωνία. 20-17. 17-20. Και πάμε για το δεύτερο set ball, time out ή όχι. Όχι, δεν υπάρχει time out. Συνέχεια λοιπόν στο δεύτερο set. Δεύτερο set ball με επίθεση αυτή τη φορά για Ξενάκη και Αγγελίδη. Ξενάκη στην υποδοχή. Αγγελίδης Ξενάκης, είναι ευκαιρία να τελειώσει, αλλά δεν θα το κάνει γιατί ο Μιχαλόπουλος θα πάρει τον μπλοκ και 20-18. Για να δούμε. Πάει και η δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη και φαρμακερή, είδομεν. Το μπλοκ εδώ από τον Μιχαλόπουλο. Τρίτο σετ πόλ, δεύτερο με επίθεση για Ξενάκη και Αγγελίδη. Η υποδοχή ήταν καλή,
και block out που κερδίζει ο Αγγελίδης για να τελειώσει το σετ 21-18. Είναι εξαιρετικά δύσκολο σε φάσεις όπως το 20-16 να χάσει μια ομάδα το σετ. Πρέπει στην κυριολεξία να αυτοκτονήσει έχοντας 4 ευκαιρίες, 4 μπάλες για να πάρει το σετ. 1-1 λοιπόν, 21-17-18-21. Αγγελίδης και Ξενάκης καταφέρνουν να κάνουν την ανατροπή και να οδηγήσουν το παιχνίδι στο tie break. Μια εξέλιξη που σε κάθε περίπτωση δεν βολεύει Μιχαλόπουλο και Μπελιγράδη. Καθώς θα έλεγε κανείς ότι θα πάνε λίγο περισσότερο κουρασμένοι. Είμαι ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, βασικά στο τελικό. 11 το βράδυ περίπου με τις απονομές. Στους νικητές και αυτού του Open και επί συνόλου του Πανελλήνου Πρωταθλήματος πλέον, καθώς είπαμε ότι πέφτει η αυλαία. Ξεκίνημα στο tie break με τον Μιχαλόπουλο να παίρνει τον πρώτο πόντο. 1-0. Καλή υποδοχή, πολύ σωστή πάσα. Ο Αγγελίδης δεν κάνει το άλμα σωστό χρόνο και έτσι λοιπόν 1-0. Αγγελίδης θα πλασάρει, ο Μάνος Ξενάκης πολύ ωραία μέσα. Πλασέ αυτό στη γραμμή και ισοφάριση 1-1. Τα break στους 15 πόντους βεβαίως. Να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Αγγελίδης το σερβίς, ο Μπελιγράτης στην καλή υποδοχή. Με τον Ξενάκη τώρα θα πλασάρει στη διαγώνη εκεί βεβαίως που καλύπτει ο Αγγελίδης. Θα έλεγα ότι πλέον έχει διαβαστεί αυτή η φάση και την καλύπτουν πολύ σωστά. Ο Αγγελίδης με τον Ξενάκη. Που εδώ θα πάρουν το δεύτερο πόντο τους και προηγούνται με 2-1 στο tie break. Βελιγράτης καρφώνει, το μπλοκ από τον Ξενάκη που δίνει συνέχεια. Δύσκολα τα πράγματα τώρα για τον Αγγελίδη που απλώς περνάει την μπάλα και ευκαιρία για κόντρα επίθεση στον Παύλο Μπελιγράτη που πλασάρει εύκολη άμυνα από τον Ξενάκη. Το μπλοκ από τον Μιχαλόπουλο είναι ένα από τα στοιχεία που τώρα μπορούν να δώσουν λύση για την εθνική ομάδα. Το πλασέ στην πίσω ζώνη μέσα από τον Παύλο Μπελιγράτη. 2-2 ισοπαλία. Θα έλεγα ότι αν ο Παύλος ανακτήσει έτσι την χαμένη δυναμική, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για την εθνική ομάδα. Συνέχεια στο tie break με το σερβίς από τον Θανάση Μιχαλόπουλο. 2-2 ισοπαλία. Ένα ντέρμπι, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ξενάκη στην υποδοχή. Στην ευθεία, ο πρώτος σκόρερ, 22 τελειωμένες οι φάσεις του και 3-2. Ο Ξενάκης τελειώνει τις φάσεις, ο Αγγελίδης κάνει ό,τι μπορεί στο μπλοκ. Εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της αναμέτρησης. Μπελιγράτης. Μιχαλόπουλος Μπελιγράτης παίρνει την επίθεση πλασάροντας την πίσω ζώνη, πλασέ επιτυχές και ισοπαλία 3-3. Βλέπετε εδώ ξανά, αλλά όπως και να έχει το θέμα, υπήρξε και επαφή του Αγγελίδη στο φιλέ. Έτσι λοιπόν ο Παύλος Μπελιγράτης τώρα συνεχίζει το σερβίς. Πολύ δυνατό σερβίς, προβληματική υποδοχή, αλλά ο Ξενάκης καταφέρνει να σώσει την κατάσταση. Με μια καλή πάσα στον Κώστα Αγγελίδη. Βλέπετε εδώ ξανά, πολύ κοντά στο φιλέ, αλλά καταφέρει να βγάλει προς τα πίσω σωστή θέση, στην ακριβώς κατάλληλη θέση τον Κώστα Αγγελίδη. Για να δώσει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα 4-3. Μπελιγράτης πλασάρει στη διαγώνιο, η μπάλα οριακά στην κορδέλα, ισοπαλία 4-4. Θα έλεγε κανείς ότι Μπελιγράτης και Μιχαλόπουλος δεν παίζουν το καλύτερό τους σε αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη έχουν κάνει υπερπροσπάθεια ο Αγγελίδης με τον Ξενάκη. Ο Μιχαλόπουλος εδώ σαφώς πιο ψηλός, ευνοούμενος και από την τροχιά της μπάλας, παίρνει αυτό τον πόντο και 5-4. Προβάδισμα για Μιχαλόπουλο και Μπελιγράτη, βλέπετε εδώ ξανά. Πολύ λογική κατάληξη αυτής της φάσης. Με την τροχιά που είχε πάρει μπάλα.
Ξενάκη στην καλή υποδοχή. Μιχαλόπουλος σηκώνεται για τον μπλοκ. Θα πλασάρει. Ο Μπελιγράτης διαβάζει τη φάση και βγάζει την άμυνα. Πλασάρει στην πίσω ζώνη στην ευθεία. Ο Ξενάκης επίσης αντιλαμβάνεται. Εδώ η πάσα δεν είναι σωστή. Ο Ξενάκης κάνει ένα πέρασμα ίσα-ίσα για να προλάβουν να ανασυνταχθούν σε θέση άμυνας. Πολύ καλή λόμπα από τον Παύλο Μπελιγράτη. Σε ένα σημείο που ο Μάνος Ξενάκης δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα να δώσει συνέχεια. Βλέπετε εδώ και πάλι. Παύλος βλέποντας τον Αγγελίδη να του κλείνει την ευθεία, πλασάρει ψηλά με μια πολύ καλή λόμπα τον Μάνο Ξενάκη και 6-4 η εθνική ομάδα τώρα είναι στο συν 2. Κάτι που έχει να συμβεί αρκετή ώρα βεβαίως. Ζητούν time out ο Ξενάκης με τον Αγγελίδη και για να ξεκουραστούν, καθώς είναι λογικό πλέον να υπάρχει κόπωση, αλλά και για να κόψουν αυτό το σερί τον Μπελιγράτη Μιχαλόπουλου. Δείτε ξανά τον τελευταίο πόντο. Δεν είναι ο τελευταίος πόντος αυτός. Αλλά πάντως είναι ένας από τους θεαματικούς πόντους και ενδεχομένως ο καλύτερος του tie break. Εδώ ο Παύλος Μπελιγράτης, η άμυνα από τον Ξενάκη. Αγγελίδης, Ξενάκης παίρνει την επίθεση, το block από τον Θανάση Μιχαλόπουλο. Ένα στοιχείο που σίγουρα κάνει τη διαφορά σε σχέση με τις άλλες ομάδες, όπως βεβαίως πολύ καλές άμυνες του Παύλου Μπελιγράτη, όπως και αυτά τα έξυπνα πλασέ. Αρκεί βεβαίως να μην είναι προβλέψιμα, όπως έγινε σε μεγάλο διάστημα του δεύτερου σετ. Με αποτέλεσμα ο Ξενάκης και ο Αγγελίδης να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν και να πάρουν το δεύτερο σετ, να ισοφαρίσουν δηλαδή, σε 1-1 με 21-18. Τα κορίτσια της ΕΒΓΑ αποχωρούν από το γήπεδο. Οι δύο ομάδες ξανά σε θέση μάχης. 6-4 για Μπελιγράτη Μιχαλόπουλο στο tie break του δεύτερου ημιτελικού. Ο νικητής αντιμετωπίζει Γιάτση και Ζόλο Σταθιάδη στον μεγάλο τελικό στις 9.30. Θανάση Μιχαλόπουλο σερβίρει. Ξενάκη στην υποδοχή. Αγγελίδης, Ξενάκη που παίρνει την επίθεση και θα καρφώσει την ευθεία. Το μπλοκ από τον Θανάση Μιχαλόπουλο δεν θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Είχε αρκετές επιλογές εκεί σε αυτή την πάσα του Αγγελίδη ο Μάνος Ξενάκης. Ο πρώτος σκόρερ αυτής της αναμέτρησης, 24 τελειωμένες φάσεις. Μπελιγράτης στη διαγώνιο, δυνατά, πολύ καλό χτύπημα. Εκεί ακριβώς όπου το αριστερό χέρι, το αριστερό του χτύπημα τον ευνοεί. Και το ύψος μπάλας, η πάσα δηλαδή. Με αποτέλεσμα το σκόρ να γίνει 7-5. Διατηρούν το συν 2, Μπελιγράτης και Μιχαλόπουλος. Η υποδοχή δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Η πάσα με αρκετό ύψος δίνει επιλογές στο Μάνο Ξενάκη να καρφώσει την ευθεία την ώρα που έπεφτε το μπλοκ του Θανάση Μιχαλόπουλου. Σε διαφορετικό χρόνο δηλαδή, χτύπημα και άλμα, με αποτέλεσμα να γίνει το σκορ 7-6. Επιλέγουν πάντα την μπροστά ζώνη, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, Αγγελίδης και Ξενάκης και τους βγαίνει σε καλό. Εδώ μια δύσκολη φάση που βγάζει σε πάσα ο Ξενάκης, αλλά ο Αγγελίδης κάνει ένα λάθος άλμα θα έλεγα. Που πάντως δίνει πόντο τον 8ο στους Μπελιγράτη και Μιχαλόπουλο, βλέπετε εδώ ξανά. Είχε αρκετό ύψος η μπάλα του ή άλλος, αποκλείεται να έκανε καλή προσπάθεια με καρφί εκεί, απλώς θα μπορούσε, προβλέποντας την τροχιά της μπάλας, να περάσει ενδεχομένως και να δώσει συνέχεια στη φάση. Ξενάκης και πάλι δυνατά και πάλι θα νικήσει τον μπλοκ του Θανάση Μιχαλόπουλου. Ένα όπλο το οποίο έχουν αντιμετωπίσει Ξενάκης και Αγγελίδης. 8-7 λοιπόν. Σταθερό το τέμπο του tie break. Στο tie break, στα πολλαπλάσια του 5, αθρηστικά, η αλλαγή του τερέν. Αγγελίδης και πάλι θα νικήσει τον μπλοκ και πάλι θα πάρει τον πόντο. Κάτι έδειξε στο φιλέ ο Μιχαλόπουλος, χωρίς να επιμένει πάντως. 8-8, ισοπαλία και πάλι. Φοβερή εξέλιξη, βλέπετε και πάλι. Δεν υπήρξε κάποιο σφάλμα πάνω στο φιλέ και ο Μάνος Ξενάκης θα σερβίρει. Μπελιγράτη στην υποδοχή, θα πάρει την επίθεση με τον κατά πολύ ψηλότερό του Αγγελίδη που βεβαίως εκεί θα κάνει τον μπλοκ μέσα. Προτίμησε να κάνει ένα δυνατό χτύπημα, ένα καρφί στην ευθεία με το αριστερό χέρι. Εδώ στην απέναντι πλευρά του φιλέ, οι αριστερόχειρες συνήθως σε τέτοιες φάσεις
και σε αυτή την επιλογή του χτυπήματος έχουν πρόβλημα όπως και τώρα. 9-8. Κακή η πάσα. Ο Μπελεγράτης πάντως πλασάρει, υπάρχει και φιλέ από τον Κώστα Αγγελίδη. Ο Μπελεγράτης με τα δάχτυλα, με τα ακροδάχτυλα το βλέπετε, κάνει το πλασέ. Ο Αγγελίδης κατεβάζει το φιλέ και ισοπαλία 9-9. Παύλος Μπελεγράτης ο σερβις. Δεν έχουν χαλάσει την υποδοχή του Μάνου Ξενάκη και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Να τον μπλοκ όμως από τον Θανάση Μιχαλόπουλο. Να αυτό που έλειπε. 19. Βλέπετε ξανά, όσο πιο κοντά στο φιλέ, τόσο περισσότερα προβλήματα για τον Μάνο Ξενάκη. Και ο Παύλος Μπελεγράτης συνεχίζει στο φιλέ. Στο σερβις. Στο φιλέ. 10-10, ισοπαλία. Παίζουμε πλέον τους τελευταίους πόντους του tie break. Και εδώ ο Τάκης Μαυράκης, σας λέγαμε νωρίτερα για τον διαπληκτισμό του με τον ΣΑΦ, ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, συνεργάτης του Στέλιου Προσαλέκα, στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων στη Σάλα, με περίφημη πορεία και μεγάλη πρόκληση το Σεπτέμβριο, ενώ εδώ ο Παύλος Μπελεγράτης με το πλασέ θα κάνει το 11-10. Μεγάλη πρόκληση λοιπόν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αργεντινής στα μέσα Σεπτέμβρη. Βλέπετε εδώ ξανά. Με μια ιδιαίτερως αξιόλογη πορεία και στο World League με νίκες, μάλιστα εκτός έδρας επί σπουδαίων αντιπάλων. Όπως η Ιουγκοσλαβία, όπως η Γαλλία. Ξενάκης θα καρφώσει πολύ σωστά και πολύ δυνατά, νικώντας τον μπλοκ του Θανάση Μιχαλόπουλου. Ισοπαλία και πάλι 11-11. Από εδώ και πέρα, κάθε φάση θα μπορούσε να αποτελεί και κομβικό σημείο αυτού του tie break. Μπελεγράτης που ακούει το κέλευσμα του Θανάση Μιχαλόπουλου για πέρασμα στην ευθεία. Το βλέπετε εδώ ξανά. Αφού περιμένει να δει την κίνηση του αντιπάλου του, ο Παύλος Μπελεγράτης χτυπά σωστά στην ευθεία και 12-11. Η εθνική ομάδα το προβάδισμα. Ξενάκι στην υποδοχή. Σε καλή θέση για να καρφώσει. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι όσο πιο πίσω από το φιλέ παίρνει τις πάσες, τόσο πιο πολλές επιλογές έχει στο καρφί. Μεγάλη διαγώνιος αυτή τη φορά και 12-12. Πλεγράτης στην υποδοχή. Θα πάρει και την επίθεση. Κάλυψε την ευθεία ο Αγγελίδης, αλλά ο Παύλος Μπελεγράτης βλέπει διαγώνιο, πλασάρι. Παρά το γεγονός ότι έχει κλείσει σχεδόν τον ουρανό, τη θέα, ο Μάνος Ξενάκης για να γίνει το σκορ 13-12. Και σερβίς από το Θανάση Μιχαλόπουλο. Φαντάζομαι ότι τώρα πρέπει να το δυσκολέψουν κάπως. Ξενάκης στην καλή υποδοχή. Αγγελίδης, Ξενάκης καρφώνει κοντά στο φιλέ. Το μπλοκ από τον Μιχαλόπουλο δεν μπορεί να δώσει συνέχεια. 14-12 match ball για την εθνική ομάδα για Μιχαλόπουλο και Μπελεγράτη. 8 μπλοκ τελειωμένα από τον Θανάση Μιχαλόπουλο, ενώ εσείς θα ξαναδείτε την τελευταία φάση, τον Ξενάκη πολύ κοντά στο φιλέ και το 8ο τελειωμένο μπλοκ από τον Θανάση Μιχαλόπουλο. Match ball λοιπόν, 14-12. Για να δούμε εάν η εθνική ομάδα, εάν Μπελεγράτης και Μιχαλόπουλος δηλαδή, θα αντιμετωπίσει τον τελικό Γιάτση και Ζόλο Σταθιάδη. Για να δούμε τον Μιχαλόπουλο σέρβις. Ξενάκης. Αγγελίδης, Ξενάκης, εισπυρώνεται σε θέση άμυνας, ο Μιχαλόπουλος την βγάζει και κόντρα επίθεση τώρα για την εθνική ομάδα. Υπάρχει διπλή παλιά από τον Παύλο Μπελεγράτη και 14-13 διατηρούνται εν ζωή στον αγώνα ο Ξενάκης και ο Αγγελίδης. Είδατε ξανά πώς έγινε η παράβαση. Αγγελίδης και Ξενάκης που παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόσωπο πραγματικά και με σωστή τακτική, με κινήσεις που αντιμετώπιζαν τα όπλα της αντίπαλης ομάδας, κατάφεραν να πιέσουν και να πιέσουν πολύ μάλιστα. 14-13 τώρα, Μπελεγράτης. Θα πάρει την επίθεση. Θα πλασάρει στην ευθεία. Τρέχει ο Ξενάκης, τελειώνει το παιχνίδι με αυτή την προσπάθεια από τον Παύλο Μπελεγράτη που το πανηγυρίζει έξαλλα. Στο τελικό λοιπόν, Μπελεγράτης και Μιχαλόπουλος 15-13 στο tie break. 21-17-18, 21-15-13. Δείτε ξανά τον τελευταίο πόντο
Καταχειροκροτείται αυτή η προσπάθεια του Βελιγράδη. Βεβαίως ήταν τα 8 μπλοκ του Θανάση Μιχαλόπουλου. Ήταν το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία. Ούτως ή άλλως, Ξενάκης και Αγγελίδης αξίζουν ένα θερμότατο χειροκρότημα επίσης για τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να πιέσουν τους αντιπάλους τους και έτσι να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του ημιτελικού. Ένας φανταστικός ημιτελικός για ξεκίνημα. Την πρώτη μετάδοση της ημέρας από την Alpha Digital από τον Alpha Sport. Σαφώς πιο κουρασμένοι, Μιχαλόπουλος και Μπελιγράδης, 21-17-18-21-15-13, 2-1 σετ σε 56 λεπτά σε σχέση με τους Γιάτζη και τον Ζόλο Σταφιάδη που νίκησε. Γιάννη. Κάποια στιγμή προς το τέλος, επειδή ο Κώστας δεν θα έχει...